Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να βάζετε εύθεπρα την μπάρα εδώ κάτω και να βάζετε ό,τι προγράμματα θέλετε. Λοιπόν, αρχικά θα πάμε στο Mozilla και θα πληκτρολογήσουμε Object Doc Download πατήσουμε εδώ. Το link θα υπάρχει στο description, δεν χρειαστείτε να κουραστείτε να γράψετε όλα αυτά. Πατάμε free download και μετά μας αποθηκεύει μόνο το εδώ μετά από κάποια δευτερόλεπτα, αφού περιμένετε λίγο. Free download. Να βλέπετε, your program is not downloaded. Πατάμε αποθήκευση αρχείου και το κάνουμε install. Αφού το κάνουμε install, μισό λεπτό να κλείσω και αυτό. Οπα. Αυτό κάνουμε install. Θα ανοίξουμε το object doc. Αν δεν το έχει εμφανίσει στην επιφάνεια εργασία, θα είναι εδώ πέρα. Να το τρέξετε. Με το που θα το πατήσετε, θα σας πεταχτεί μια μπάρα. Βέβαια, δεν θα σας έχει αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα τα βάλετε εδώ και καλά, έτσι να σας δείξω. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή θα σας έχει κάποια άλλα προγράμματα εδώ πέρα σε αυτή την μπάρα, για να βγάλετε κάποιο πρόγραμμα θα πατήσετε δεξί κλικ ή απνίν this program from doc και εξαφανίζεται, ή θα σας λέει remove. Δεν λέει, έχει κάπου εδώ πέρα remove. Σε κάποια λέει έχει remove. Να δείτε εδώ με τον κάδο, νομίζω remove entry. Πατάμε remove entry και εξαφανίζεται. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τα βάζετε όλα σε τάξη εδώ πέρα. Δηλαδή, αν θέλετε, νομίζω μπορείτε να βάλετε μια μπάρα κάτω για τα προγράμματα. Μπορείτε να μεγαλώσετε την μπάρα και μια μπάρα από πάνω που να είναι για τα παιχνίδια. Τώρα πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε όμως αυτή την μπάρα. Βασικά, πάμε πρώτα να δούμε πώς βάζουμε ένα πράγμα εδώ πέρα στην μπάρα. Για να βάλουμε το YouTube download για παράδειγμα, το τραβάμε, το σύρουμε και το πετάμε πάνω στην μπάρα. Και αν το πατήσουμε, θα ανοίξει κανονικά το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, να βάλουμε το. Να βάλουμε το PowerEyes. Δουλεύει το παρέα όλα. Αν σας βγάλει ένα αριθματικό για παράδειγμα, δείτε το Vegas Pro, δεν δουλεύουν όλα τα πράγματα εδώ. Αυτό δεν δουλεύει τώρα. Είναι σε κάποια πράγματα που δουλεύει και σε κάποια άλλα είναι που δεν δουλεύει. Δεν πειράζει, τα πιο πολλά όμως δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πως φτιάχνουμε την μπάρα όμως, πως τη διαμορφώνουμε. Position. Και λέμε, αν θέλουμε να είναι στο κέντρο, αν θέλουμε να είναι δεξιά, κάτω, πάνω, κοιτάξτε, top. Βλέπετε, είναι πάνω τώρα. Bottom, εδώ κάτω. Εδώ πέρα είναι η θέση, το position είναι η θέση. Το view, all we are running, αν θέλουμε να δείχνει ποια προγράμματα τρέχουν αυτή τη στιγμή. Επίσης όλα τα ελαχιστοποιημένα προγράμματα. Add τώρα και λέει αν θέλουμε να προσθέσουμε για το email, για το internet, για το music player, για έγγραφα. Και από κάτω που λέει dockets, λέει ημερολόγιο, ρολόι, η μπαταρία, web search είναι να ψάχνετε στο internet, καιρό, start menu και έχει και πολλά άλλα. Το separator δεν ξέρω τι είναι. Πάτησα, δεν κατάλαβα κάτι. Και αν πατήσουμε settings, θα μας πάει εδώ πέρα σε αυτό το παράθυρο, το οποίο αν πατήσουμε settings εδώ, θα πατήσουμε load as startup, είναι μετά που ξεκινάει η υπολογιστή να ανοίγει και αυτό περί μπάρα. Το hide the windows tax bar δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί αυτομάτως μας κρύβει αυτό περί την μπάρα, εκτός και θέλουμε να την κρύψουμε. Εντάξει. Το Enable Aero Pick on Running Task, θα το κάνουμε click. Α, δεν μας αφήνει, πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Αυτό πέρα, Show Indicator Under Running, αυτό το αφήσουμε. Που λέει Performance Options, πατάμε εδώ. Και λέει το Zoom εδώ πέρα, πόσο Zoom είναι να κάνουμε, εμείς το βάλουμε κάπου εδώ. Top Quality, την καλύτερη ποιότητα. Troubleshooting Options. Εδώ πέρα είναι διάφορες ρυθμίσεις, οποίες
Δεν νομίζω να είναι κάτι σημαντικό. Μισό λεπτό να δω. Temporary disabled dockets. Δεν νομίζω να είναι κάτι. Advanced tweaks. Τα αφήνουμε έτσι όπως είναι αυτά, δεν τα πειράζουμε. Τώρα νομίζω ήταν με αυτό το πρόγραμμα. Με dock position, lay size. Τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν. Εδώ. On my dock λέει πόσα εικονίδια έχουμε αυτή τη στιγμή στο, στην μπάρα μας. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είναι 10 εικονίδια όντως. Position σε ποια θέση είναι, που έχουμε ρυθμίσει τη θέση μας. Size πόσο μεγάλο να είναι. Size δηλαδή άμα θέλουμε το μεγαλώνουμε. Βλέπετε. Το μικραίνουμε. Από εδώ. Εγώ πιστεύω κάπου εδώ στα 90 είναι μια χαρά. Εδώ τέλος πάντων. Και στο πόσο zoom έχει, είναι έτσι μπροστά, εντάξει μην είναι κάπου εδώ, είναι τέλειος ο zoom, άρα εδώ πιστεύω 90 και 90 είναι μια χαρά. Λοιπόν 89 τέλος πάντων το πετύχει, τώρα δεν πειράζει. Style και color. Change background, αλλάζουμε το background, βλέπετε ότι έχει πολλά. Να το. Με γρασίδι, με ξύλο, με οτιδήποτε. Να το. Εδώ. Έχει πάρα πολλά. Δες πάντα και διαλέγεις ένα τώρα, εγώ θα διαλέξω για παράδειγμα αυτό. Καλό τους χρόνια. Λοιπόν, open backgrounds folder. Λέω λέει. Α, εδώ πέρα είναι αυτά που υπάρχουν. Ίσως να μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο και να το βάλετε μέσα στο φάκελο, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ μου. Πατάμε OK εδώ. Πόσο σκούρο να είναι, βλέπετε, πόσο να, βασικά να φαίνεται. Εδώ έχει γίνει αόρατο τώρα. Εδώ να φαίνεται λίγο πιο πολύ, τέρμα τέλος πάντων. Τώρα. Ένα custom coloring, αν θέλετε το φτιάχνετε εσείς, αλλά πρέπει να πληρώσετε $20. Τι άλλο. Effect. Στο zoom εδώ πέρα. Πώς να γίνεται zoom. Βλέπετε εδώ. Zoom. Λοιπόν. Και accessibility. Το οποίο τι είναι αυτό. Α ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι ότι όταν ανοίγετε ένα παράθυρο. Βλέπετε εδώ πέρα. Ότι το παράθυρο. Αυτό το παράθυρο πάει πάνω. Βλέπετε τώρα πηγαίνει από πίσω. Από την μπάρα. Τώρα να πατήσω το regular. Το παράθυρο λογικά θα πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Όχι, δεν πηγαίνει. Μπορεί να είναι το συγκεκριμένο παράθυρο. Αλλά θέλει να σας πει ότι με το regular βλέπετε το παράθυρο πηγαίνει. Αυτό τι είναι. Ναι. Το παράθυρο πηγαίνει μπροστά από την μπάρα. Όταν ανοίγετε ένα παράθυρο εξαφανίζει την μπάρα. Να κρατιέται πάλι εκεί πέρα η μπάρα και να πηγαίνει πίσω το παράθυρο. Και να πηγαίνουν και όλα τα παράθυρα και από πίσω η μπάρα. Λοιπόν, εδώ long delay, με πόση καθυστέρηση να γίνεται αυτό. Το ποντίκι πηγαίνει εδώ κάτω. Πατάμε OK. Εδώ πέρα είναι διάφορες πληροφορίες λογικά για το. Create new tabbed dock. Πρέπει να πληρώσουμε, δυστυχώς. Create new quick launch animated, δεν μας αφήνει, πρέπει να πληρώσουμε. Αν θέλουμε να βγάλουμε αυτό, πατάμε Allowed Object Dock και εξαφανίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο κατεβάζουμε το Object Dock και το βάζουμε στην υπολογιστή μας. Λοιπόν, το που χρησιμεύει αυτό είναι ότι χρησιμεύει διότι αν πληρώσετε νομίζω γίνεται να έχετε δύο μπάρες. Δηλαδή να έχετε μια μπάρα. Μπορείτε από εδώ, γιατί μια μπάρα από εδώ, οτιδήποτε θέλετε. Μια μπάρα βασικά από πάνω με τα προγράμματά σας, μια μεγάλη μπάρα από εδώ, ξεκινάει ως εδώ. Και άλλη μια μπάρα από κάτω με τα παιχνίδια σας. Να βάλετε και ένα ωραίο background πίσω, να βάλετε αν θέλετε και ένα ψηφιακό ρολόι στη μέση. Και να έχετε ένα ωραίο φόντο, να κάνετε ένα φόρματ στον υπολογιστή να τον καθαρίσετε. Είναι και καλή και να το φτιάξετε μετά από την αρχή του υπολογιστή σας για να τον έχετε σε σειρά. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια σας.